Την ώρα που ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας δηλώνει ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να λάμπει το ιστορικό κέντρο, οι χωματερές σκουπιδιών αποτελούν μάστιγα καθώς πνίγουν αρκετά σημεία εκτός των τειχών. Το φαινόμενο είναι συχνό και όπως είναι και στο Ηράκλειο μέσα σε πολλούς τόπους. Αυτό είναι θέμα αρμοδίων που τα ξέρουν αλλά θέλω τη βλούνε. Δυστυχία σου Ελλάς, με τα τέκνα που γεννάς, ο Ελλάς ηρών χώρα, τη γαϊδάρους βγάζεις τώρα. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στη Φοινικιά, στο Βενεράτο και στα πρώτα χιλιόμετρα του επαρχιακού δρόμου Ηρακλείου Μυρών, με πολίτες και επισκέπτες να αντικρίζουν αυτές τις απαράδεκτες εικόνες προτού βρεθούν σε τουριστικό θέρετρο στα νότια παράλια του νομού. Εκεί συνέχεια μεταφέραν τσικάδους από εκεί που ήταν για να μην βάλουν τα σκουπίδια και αυτοί πάλι εκεί τα βάλουν. Εδώ η μέση περιφέρεια είναι παραπεταμένη από όλες τις πλευρές του Δήμου. Έχουμε να δούμε Δήμο εδώ 4 χρόνια τώρα. Τίποτα δεν κάνουν. Προχθές πριν τις εκλογές κάμανε λίγο άσφαλτο και είχαμε και τελείωσε. Το αφήκανε στη μέση και φύγανε. Μεγάλο πρόβλημα. Είναι ζέστη καλοκαίρι, πετάνε ψόφια ζώα. Χαμός γίνεται. Χαμός. Ίσως να βάλει κάποιο μεγάλο κοντέινερ να το γεμίσουμε να το παίρνει κάθε μήνα. Δεν υπάρχει λύση. Παρά να τα αφήνουν στον δρόμο. Εκεί γίνεται χαμός. Χαβούζα γίνει. Το πρόβλημα είναι εντονότερο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, με τους δημότες να διαμαρτυρώνται με φόντο τις αυτοσχέδιες κομματερές, οι οποίες ολοένα και μεγαλώνουν από τα μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και τα κάθε είδους σκουπίδια. Δεν το καταλαβαίνει ο άλλος να μην τα πετάνε αυτά τα προπαντού στα στρώματα. Οι δημοτικές αρχές και ο Δήμος πρέπει να τα καθαρίζει πιο γρήγορα. Άσχημες εικόνες είναι, αλλά δυστυχώς έχω μια νοοτροπία που δεν φτιάχνει. Όπου είναι τσαπόμερα και δουλεύει, βλέπεις να πούμε και έχουν πεταμένα πράγματα. Είναι και ορισμένα σημεία τα οποία δεν μπορούν και να τα μαζέψουν. Είναι σαν γκρεμία, ας πούμε, πάει τα πατάνε από πάνω. Εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος με το κακό να επαναλαμβάνεται στα γνωστά πλέον σημεία. Δεν είναι συνειδητοποιημένοι και πετούν τα. Ναι, βολεύουν, τα πετούν, δεν είναι σημασία μετά. Δεν μπορείς να ρίξεις τα σκουπίδια σου παντού. Δεν μπορεί να τα πετούν όπου βρούνε. Και εδώ είδα μια χωματερή σκουπιδιών με στρώματα, με κλαδιά, με κάθε είδους σκουπίδια. Ό,τι χειρότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πολύ μικρός αριθμός πολιτών ανταποκρίνεται στο σχετικό κάλεσμα του Δήμου ώστε να γίνεται συλλογή των ογκωδών αντικειμένων από τα σπίτια τους ή από άλλα σημεία. Διαδικασία η οποία γίνεται κατόπιν ραντεβού και χωρίς κόστος για τους δημότες. Ωστόσο, η συλλογή αφορά μικρό αριθμό αντικειμένων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η υπηρεσία πραγματοποιεί 1 και όχι 2 δρομολόγια.